Αρκετά ενισχυμένοι εμφανίζονται οι άνεμοι για σήμερα Κυριακή από δυτικές κυρίως διευθύνσεις, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να σημειώνονται ιδιαίτερα στην περιοχή των Χανίων και περισσότερο στα νότια, ενώ ενισχυμένοι έχουν την εμφάνισή τους και στις περιοχές του Ρεθύμνου και λίγο ανατολικότερα. Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά σε ολόκληρη την Κρήτη και οι μέγιστες τιμές στις μεσημβρινές ώρες δεν έχουν ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Η τάση των ανέμων για τις βραδινές ώρες αναμένεται ότι θα είναι λίγο προς εξασθένιση, όχι όμως ιδιαίτερα στις δυτικές περιοχές, παρά μόνο κατά τόπους θα τους δούμε να πέφτουν σε ένταση στα 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Ανατολικότερα βέβαια θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο. Για την Δευτέρα τώρα αναμένεται ότι γενικά θα διατηρηθούν οι καλές καιρικές συνθήκες, με πάλι λόγω των δυτικών ανέμων να δούμε να εμφανίζονται λίγες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά του νομού Χανίων. Οι άνεμοι και πάλι θα παρουσιάσουν μια πρόσκαιρη ενίσχυση, με την έντασή τους όμως να είναι πιο εξασθενημένη σε σχέση με τις Κυριακές, φτάνοντας όμως κατά τόπους στα 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι προς το βράδυ της Δευτέρας αναμένεται ότι γενικά θα εξασθενήσουν σε ολόκληρη την Κρήτη. Η θερμοκρασία και πάλι θα σημειώσει κανονικές για την εποχή τιμές, με την ελάχιστη να ξεκινάει κοντά στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου και μόνο κατά τόπους μπορεί να δούμε και τους 30 βαθμούς. Και για την Τρίτη αναμένεται ότι γενικά θα διατηρηθούν οι καλές καιρικές συνθήκες, οι άνεμοι ιδιαίτερα στα δυτικά θα είναι πιο εξασθενημένοι, ενώ βόρειο-δυτικοί στα 3 με 4 μποφόρ θα είναι στις ανατολικές και νότιες περιοχές του νησιού. Και η θερμοκρασία αναμένεται ότι από την Τρίτη σιγά σιγά θα αρχίσει να σημειώνει λίγο υψηλότερες τιμές.